Ευχάριστα είναι τα νέα που προκύπτουν από τη συνεργασία Εγνατίας Οδού και Περιφέρειας για τη μελέτη του κάθε του άξονα προς Βουλγαρία. Παράλληλα, η Εγνατία Οδός θα εκπονήσει και τη μελέτη της διαμόρφωσης εθνικής οδού από τον κόμβο πετροχωρίου της Εγνατίας Οδού και μέχρι τη σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο στη διασταύρωση του Ευμύρου με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Όπως είχα πει παλιότερα, όταν κάναμε την παρουσίαση του κάθε του άξονα, οι μελέτες αυτές πήραν ένα σοβαρό ποσό έκπτωσης γύρω στο 47%. Πράγμα το οποίο από τα 8,3 που είχαμε εντάξει για τις μελέτες στο Ίντερεκ περισσέψαν περίπου 4 εκατομμύρια. Με δεδομένα δύο στοιχεία. Πρώτον, το αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου και το έγγραφο του Δημάρχου για να υπάρξει μελέτη παράκαμψης της πόλης ώστε να μην κινηθεί η κίνηση του κάθε το άξονα μέσα από την πόλη. Και κατά δεύτερον, ότι έπρεπε στο συγκεκριμένο κάθε το άξονα να διατεθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, αποφασίσαμε και ζητήσαμε από την Εγνατία να μελετήσει την ανατολική παράκαμψη της πόλης από το 4,5 χιλιόμετρο ψηλά πίσω από τα μοναστήρια, από την περιοχή του Σιρόκου, να βγει πάνω από τα Κυμαίρια και να βγάλει το δρόμο να συναντηθεί στην Εγνατία μεταξύ Κυμαιρίων και Λευκόπετρας, πράγμα το οποίο η Εγνατία το αποδέχθηκε, καθώς επίσης ζητήσαμε από το υπόλοιπο εκπτωτικό προϊόν που θα προκύψει, που θα είναι σημαντικό, εκτιμούμε γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια, να προκύψει μια δεύτερη μελέτη του ίδιου άξονα, ώστε να συνδέσει την Εγνατία του κόμβου, στο ύψος του κόμβου του Πετροχωρίου μέχρι το Βίον, που είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας ο δρόμος, να γίνει διπλός δρόμος με ενδιάμεση νησίδα, ώστε να γίνει η σύνδεση της πόλης της Ξάνθης με την Εγνατία με ένα ταχύτερο δρόμο, ώστε να γίνεται γρηγορότερη προσέγγιση, διότι ξέρετε υπάρχει μεγάλη κίνηση στα σημεία αυτά και ο χρόνος που χρειάζεται να πας από Ξάνθη σε Εγνατία πολλές φορές είναι σαν να πηγαίνεις Ξάνθη Χρυσούπολη δύο φορές. Οι εκδοχές μελετώνται ως προς τα θετικά και τα αρνητικά και όπως είναι προφανές πρόκειται για ένα έργο σταθμό για την πόλη της Ξάνθης, αφού θα αποσυμφορήσει όλη την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων από τη Βουλγαρία και τον Ορεινό Όγκο. Κινείται σε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και χάραξη από την αρχική πρότασή της πρώην Ομαρχίας με την Εγνατία Οδό για χάραξη μέσω χρήσας ή υπογειοποίηση και διέλευση από τον Κόζινθο. Όσον αφορά στο δεύτερο έργο, θα διευκολυνθεί η μεγάλη κίνηση που σωρεύεται στο παλιό εθνικό δίκτυο που έχει γίνει δρόμος τοπικής σημασίας και θα συνδεθεί με το αντίστοιχο έργο που μελετά ο Δήμος για το υπόλοιπο τμήμα της εισόδου της πόλης με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και παράδρομο για τις επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός των δύο έργων θα εφοδιάσει την πόλη με ένα μεγάλο περιφερειακό οδικό δίκτυο υψηλών προδιαγραφών.